Με στόχο τη διανομή 72.000 γευμάτων ημερησίως εντός του έτους, άρχισε πριν από λίγες ημέρες από τη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα. Στόχος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, είναι να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών και παράλληλα η αντιμετώπιση της φτώχειας. Το πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα έχει τρεις στόχους. Το ένα είναι η αντιμετώπιση βεβαίως του προβλήματος της φτώχειας και της έλλειψης υγιεινής διατροφής των παιδιών. Το δεύτερο είναι η καταπολέμηση της παχυσαρκίας, γιατί είμαστε και πρώτοι στην παχυσαρκία. Και το τρίτο είναι μια νέα εκπαιδευτική αγωγή. Η πρώτη φάση του προγράμματος σύντησης των μαθητών δημοτικών σχολείων άρχισε από την Αρεθούσα και τη Νέα Μάδητο πριν από λίγες ημέρες και σταδιακά επεκτείνεται σε 13 σχολεία των Δήμων Κορδελιού Ευόσμου, Νεάπολης Σικαιών, Αμπελοκήπων Μενεμένης, Παύλου Μελά. Αυτή τη στιγμή μπορούμε δηλαδή να προσφέρουμε για σχολικά γεύματα σε 10.000 μαθητές. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι υπέρ της τοπικής κοινωνίας, είναι υπέρ των παιδιών. Σε μια τέτοια δύσκολη εποχή που διέρχεται ο τόπος μας και αυτή την οικονομική ανέχεια που μας διακατέχει όλους, νομίζω μια διέξοδος για πάρα πολλά παιδιά. Τα γεύματα μοιράζονται στην αίθουσα πριν την έναρξη της σύντησης, ώστε να παραμένουν σε ασφαλείς θερμοκρασίες συντήρησης και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά. Και οι δάσκαλοι αλλά και τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα που θα μπορούν να τρώνε ένα ζεστό γεύμα στο σχολείο. Φανταστείτε ότι από τα 280 παιδιά περίπου του σχολείου, τα 260 δηλώσαν ότι επιθυμούν να τρώνε γεύμα. Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με την Υπουργό Θεανό Φωτίου, είναι μέχρι το 2019 να παρέχονται δωρεάν σχολικά γεύματα σε όλα τα σχολεία της χώρας.